Κοιτάξτε, όλα πιστεύω στη ζωή έχουν το τίμημά τους. Έτσι δεν είναι? Οι επιλογές μας έχουν το τίμημά τους. Αυτό που διαλέγεις, το σκέφτεσαι πριν το αποφασίσεις και μετά το σηκώνεις το σταυρό που διαλέγεις και όπου βγει. Το λέω αυτό διότι η αγαπητή μου φίλη με ρώτησε κάποιος τώρα το καλοκαίρι με αυτή την ανυπόφορη μερικές φορές ζέστη και μου λέει πώς αντέχεις τόση ζέστη. Με αυτά τα ράσα, τα μαύρα που τραβούν τόση ζέστη επάνω τους. Λέω τραβούν όλη τη ζέστη αλλά τραβούν και όλο το φως. Το μαύρο είναι το χρώμα που τραβάει μέσα του όλο το φως, όλα τα χρώματα. Και είναι μια απόφαση που παίρνει κανείς στη ζωή και μια συνήθεια. Κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή, το συνηθίζει και η λύση δεν είναι να βγάζει όλα τα ρούχα του, γιατί όσο και να βγάλεις, αν κάνει πολύ ζέστη, δεν υποφέρεις ακόμα και όλα να τα βγάλεις, πάλι βασανίζεσαι. Βασανίζεσαι και είναι κάτι πολύ ανυπόφορο στο κορμί σου και στην ψυχή σου. Αλλά τα ράσα τούπα έχουν και το εξής καλό, επειδή είναι λίγο φαρδιά στα μανίκια και λίγο να έχεις μια μικρή απαλή εφίδρωση στο σώμα, ο αέρας που μπαίνει δημιουργεί πάλι μια απαλή ψύξη μέσα. Δροσίζεσαι και λίγο. Και ύστερα σκέφτομαι και το άλλο. Τελικά η ζέστη και η δροσιά είναι και θέμα φυσικά εξωτερικό. Όντως είναι και δεν μπορεί να πεις ότι δεν κάνει ζέστη. Είναι κάτι που σε βασανίζει και σου φέρνει μια δυσφορία. Δεν μπορεί να αναπνεύσεις καλά. Παραλύει το κορμί σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να σκεφτείς κάτι όπως είσαι το χειμώνα που είσαι πιο συγκεντρωμένος. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός πρώτον. Γιατί μερικοί τα βάζουν και με το Θεό, τι κάνει ο Θεός και πώς μας αφήνει έτσι κλπ. Αυτή η τρέλα της φύσης πλέον, αυτή η ανισορροπία, αγαπητοί μου φίλοι, που υπάρχει στη φύση, το ξέρετε καλύτερα από μένα πολλοί από εσάς που είστε και ενημερωμένοι και διαβάζετε και βλέπετε τηλεόραση, ειδήσεις και παρακολουθείτε ντοκιμαντέρ κλπ. Η φύση υφίσταται τις συνέπειες και των δικών μας επιλογών. Μας απαντάει ανάλογα με τις ερωτήσεις που τις κάνουμε. Τις λέμε μέχρι πού μπορούμε να σε φτάσουμε, μέχρι πού μπορούμε να σε εξαντλήσουμε, μέχρι πού μπορούμε να σε καταστρέψουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε χειρότερο στη φύση. Και μετά και ο κόσμος αυτός που τον έκανε ο Θεός να υποτάσσεται, που τον έκανε ο Θεός να είναι αρμονικός, που τον έκανε ο Θεός να μας φέρνει χαρά και να είναι ένας παράδεισος επίγειος, αυτός ο κόσμος, μετά και αυτός ο κόσμος μας εκδικείται. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι πάνω σε αυτή τη γη πατούν άνθρωποι οι οποίοι ξεχάσαν τον δημιουργό τους. Οι οποίοι αυθαιρετούν, οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν, απολαμβάνουν, καταναλώνουν ασύστολα, χωρίς κορεσμό, χωρίς τέλος, χωρίς μέτρο, χωρίς λογική. Με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ο πλανήτης, να υπέρχεται ανισορροπία στο οικοσύστημα, στο σύστημα της γης, των υδάτων, του ουρανού, όλα ταράζονται επειδή ταραχτήκαμε εμείς και ταραζόμαστε όλο και περισσότερο. Και έτσι ο κόσμος σιγά σιγά καταστρέφεται. Καταστρέψαμε, μπορέσαμε και καταστρέψαμε και κάναμε, λέει, τον τελευταίο αιώνα, τον περασμένο, τη ζημιά που δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι αιώνες όσο υπάρχει άνθρωπος πάνω στον πλανήτη Γη. Δεν έκανε τόση ζημιά ο άνθρωπος όσο κάναμε εμείς ο αιώνας που πέρασε. Και τώρα βλέπουμε καύσονες στο ένα ημισφαίριο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη υπερβολικές βροχές, καταιγίδες, πλημμυρίζουν τόποι, χάνονται πόλεις, εξαφανίζονται σπίτια και λες, Θεέ μου, τι γίνεται? Πώς ζούμε έτσι, πώς γίναμε έτσι? Όλα αυτά, αδελφοί μου, τα σκέφτομαι τώρα που είναι καλοκαίρι, τώρα που κάνει τόσο πολύ ζέστη, τώρα που εύχομαι να είστε σε μια δροσιά και να ακούτε. Εύχομαι το αυτοκίνητό σας να έχει κλιματιστικό, να το βάζετε χαμηλά, γιατί και αυτό πολλές φορές φέρνει ψήξη και στο κεφάλι πονοκέφαλο, γιατί άμα μπεις μέσα υδρωμένος αρρωσταίνεις στο τέλος και με το κλιματιστικό. Θέλει προσοχή και να μην πέφτει ο αέρας πάνω στο πρόσωπό μας κατευθείαν. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά, να κάθεσαι σε κάποια δροσιά, σε κάποια δροσιά και να ακούτε, είτε στο δωματιάκι σας με χαμηλωμένα τα παντζούρια να μην μπαίνει πολύ φως και σας καίει, είτε σε κάποια ήσυχη τοποθεσία, εξοχική κατοικία, είτε σε κάποια παραλία κανείς αν έχει το ραδιάκι του και ακούει, είτε όπου βρίσκεται κανείς, και κάποιοι δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν να εξασφαλίσουν τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες και βασανίζονται μέσα στον πολύ τον καύσωνα. Και όμως όλοι μας
όλοι μας αυτή την εποχή του καλοκαιριού, με την τόσο ανυπόφορη ζέστη, μπορούμε να δροσιστούμε αν το θελήσουμε. Η δροσιά τελικά τι είναι? Τι θα πει δροσίζομαι? Δροσίζομαι δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με τον καιρό. Μπορεί να είσαι μέσα σε ένα δροσερό φθινόπωρο και όμως η καρδιά σου να καίγεται, να υποφέρεις από κάτι, να νιώθεις μέσα σου να καίγεσαι από τα βάσανα της ζωής, από τα προβλήματα, και αυτό να είναι πολύ χειρότερο. Και όλοι γύρω σου να χαίρονται, να απολαμβάνουν την ομορφιά του φθινοπόρου, ήρεμο περιβάλλον, ήρεμη φύση, δροσερός καιρός, και εσύ να είσαι βασανισμένος. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Μπορεί να είμαστε τώρα μέσα στον καύσωνα, σαν τους τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, που μπήκαν μέσα στο καμίνι του πυρός και ένιωθαν μια δροσιά. Μια δροσιά να τους αγκαλιάζει. Μια δροσιά να τους κάνει και να αντέχουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι το παράδοξο του κάθε ανθρώπου. Η δροσιά τελικά είναι και γεγονός υποκειμενικό. Έχει να κάνει και με την κράση φυσικά του κάθε ανθρώπου και με την ηλικία του και με το σώμα του. Γι' αυτό και αλλιώς ζεσταίνεται ένα παιδί, αλλιώς ζεσταίνεται ένας μεσήλικας, αλλιώς ένας υπερήλικας. Γι' αυτό ένας που είναι 80 χρονών και 90 υποφέρει περισσότερο. Ένα παιδάκι έχει μεγαλύτερες αντοχές στο σώμα του. Έχει μεγαλύτερες αντοχές. Και χρειάζεται κανείς να καταλάβει ότι όλα αυτά πρέπει να τα σεβαστεί. Πρέπει να ταπεινωθεί, να δεχτεί τη φύση του, να δεχτεί ό,τι επιτρέπει ο Θεός χωρίς γκρίνια. Παρακολουθούμε κάθε μέρα τον καιρό, τι θα γίνει αύριο, εντάξει, και επειδή το παρακολουθείς τι θα βγει. Και αρχίζουμε μετά, πω, τι γίνεται πάλι. Ευτυχισμένοι αυτοί που δέχονται τον κάθε καιρό, χωρίς να επηρεάζεται ο εσωτερικός καιρός της ψυχούλας τους. Να έχουν πάντα άνοιξη οι ψυχές μας. Να έχουν πάντα ένα δροσερό καλοκαίρι οι καρδιές μας. Και έξω ας κάνει ό,τι θέλει. Έξω ζέστη, μέσα, όχι αυτό που λένε οι διαφημίσεις, κλιματιστικά, αλλά μέσα δροσιά. Μέσα το Άγιο Πνεύμα, που είχαμε πει κάποτε ότι το Άγιο Πνεύμα γίνεται τη σπάση τα πάντα. Και όταν σε στένεσαι, γίνεται μέσα σου δροσιά, και όταν κρυώνεις, γίνεται μέσα σου ζεστασιά. Ζεστασιά της καρδιάς και η δροσιά της καρδιάς, αυτό είναι το ζητούμενο χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό θα πει δροσιά. Δροσιά θα πει να έχεις εσωτερική ανάπαυση, να είσαι ήρεμος. Τα βάζουμε με τον καιρό και τα βάζουμε συνήθως με εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας και ψάχνουμε κάποιο άλοθη. Να ασχολούμαστε, να λέμε ότι μας φταίει ο καιρός, μας φταίει η βροχή, μας φταίει το χαλάζι, μετά μας φταίει ο καύσωνας. Και γενικώς όλα μας φταίνε και δεν ξέρω ποιος καιρός και ποια εποχή είναι αυτή που θέλει κανείς τελικά να ηρεμήσει και να αναπαυτεί. Ο αναπαυμένος είναι πάντοτε αναπαυμένος. Ο ήρεμος είναι πάντοτε ήρεμος. Ο άνθρωπος ο ισορροπημένος, ο συγκροτημένος, ο ταπεινός είναι πάντοτε όπως τον θέλει ο Θεός. Και δεν τον πειράζει ο καιρός, ό,τι καιρό και να έχει. Έχει μέσα του αυτόν που είναι το γλυκί Αιάρ. Ω γλυκί μου Αιάρ, γλυκί τατών μου τέκνο. Ο Κύριος είναι η γλυκιά άνοιξη. Αν τον αγαπάς και τον έχεις στην καρδιά σου, όση ζέστη κι αν κάνει, θα δυσκολεύεσαι κι εσύ, θα υδρώνεις κι εσύ. Δεν είμαστε άγγελοι. Θα κολλάνε τα ρούχα σε πάνω και θα κολλάει το κορμί σου, όντως, από τον υδρότα, πολλές φορές και από τη ζέστη την πολύ. Αλλά αν στην καρδιά σου κατοικεί αυτή η γλυκιά άνοιξη, που είναι ο Κύριος, θα νιώθεις ωραίο το καλοκαιράκι και θα χαίρεσαι κάθε εποχή. Γιατί κάθε εποχή είναι η εποχή που επιτρέπει ο Κύριος. Και τα λάθη τα δικά μας βέβαια. Γιατί είπαμε ότι ο καιρός είναι αυτός που είναι και εξαιτίας των δικών μας λαθών, των δικών μας καταχρήσεων και της οικολογικής και γενικότερης ανισορροπίας που φέραμε στον πλανήτη Γη. Μας έβαλε ο Θεός να κατοικήσουμε σε αυτή τη γη και εμείς την καταστρέφουμε και τώρα οι συνέπειες γυρίζουν πάνω μας και όλα είναι εις βάρος μας. Λοιπόν, να τηρούμε τους κανόνες μιας υγιεινής ζωής, μιας προσεκτικής διατροφής,
μιας δροσερής ατμόσφαιρας τώρα το καλοκαίρι. Το λένε και οι γιατροί, το λένε οι τηλεοράσεις, το λένε οι ειδήσεις, τα ραδιόφωνα κλπ. Όντως είναι πολύ σοβαρά και αυτά, να τα προσέχουμε. Το καλοκαίρι, βλέπετε, η φύση είναι έτσι του σώματός μας, που κόβεται και η μεγάλη όρεξη. Κόβεται η μεγάλη όρεξη. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να τρως πολύ βαριά φαγητά. Δεν μπορεί μια μέρα με ένα καύσωνα να θες να κάνεις, ας πούμε, φασολάδα, να σου έρχεται να ετοιμάσεις φασολάδα. Δεν σου βγαίνει αυτό. Δεν θέλεις τέτοια φαγητά. Τόσο βαριά, με την πόλη τη ζέστη. Φαγητά δηλαδή που προκαλούν θερμότητα στο σώμα, που ανάβουν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί με τη μεγάλη ζέστη να κάθεσαι να τρως ξηρούς καρπούς, γιατί αυτά σε ανάβουν, ζεσταίνουν, φέρουν μέσα σου πολλές θερμίδες και οι θερμίδες φέρουν θερμότητα και ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος. Δεν μπορεί με την πολύ τη ζέστη να πίνεις ουίσκι, κονιάκ, κρασιά υπερβολικά, γιατί και αυτά φέρνουν εφίδρωση στο σώμα και σε ταλαιπωρούν. Αλλά το καλοκαίρι, βλέπεις, είναι γεμάτη η δημιουργία του Θεού από καρπούς και από φρούτα και από λαχανικά, τα οποία είναι γεμάτα υγρασία, για να ενυδατωθεί το σώμα μας, να παρηγορηθεί το σώμα μας. Ξέρει ο Θεός, και υπάρχει αυτή η αρμονία στο βαθμό που επιτρέπουμε να λειτουργεί αυτή η αρμονία. Γι' αυτό να τρώμε το καλοκαίρι λαχανικά. Ναι, να τρώμε πολλά λαχανικά, σαλάτες, να τρώμε φρούτα. Αυτά να κυριαρχούν στο φαγητό μας και τα υπόλοιπα να είναι το συμπλήρωμα. Δηλαδή να μην είναι συμπλήρωμα η σαλάτα στο φαγητό, αλλά να είναι το φαγητό συμπλήρωμα σε κάτι πράσινο που θα φάμε. Αυτό θα μας κρατάει σε μια ισορροπία. Και το σώμα έχει αντίκτυπο και στην ψυχή. Ένα σώμα παραλυμένο, ένα σώμα παραδομένο στη ζέστη, ξαντλημένο, κάνει και την ψυχή να δυσκολεύεται. Όταν το σώμα σου διαλύεται, έχω δει ανθρώπους και πνευματικούς ανθρώπους και μοναχούς που από την πολύ τη ζέστη δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ούτε να σκεφτούν, ούτε να προσευχηθούν ακόμα, ούτε να κάνουν τον κανόνα του σωστά, δυσκολεύονται. Να βοηθήσουμε λοιπόν και την ψυχή μας μέσα από το σώμα μας και το σώμα μας μέσα από την ψυχή μας. Υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ σώματος και ψυχής. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι ένα σώμα που λειτουργεί ισορροπημένα βοηθάει και την ψυχή να είναι ισορροπημένη. Φέρνει ευδιαθεσία, φέρνει ευεξία. Ένα σώμα το οποίο δεν είναι καταβεβλημένο από πολλές και βαριές τροφές, από πολλά φαγητά λιπαρά, τσιγαριστά, βαριά φαγητά, πολλά φαγητά. Αυτά δημιουργούν δυσκολία και τώρα το καλοκαίρι μας κάνουν πολύ πιο δυσκίνητους και δύσκολους να σκεφτούμε, να κινηθούμε κλπ. Κι όμως είστε γονείς και πρέπει να είστε ευκίνητοι. Και πρέπει να έχετε ευεξία, γιατί θα έρθει το παιδάκι σου, θα έρθει ο άνθρωπός σου, θα έρθει ένας συνεργάτης σου στη δουλειά σου, στο σπίτι σου κλπ. Να σου μιλήσει και πρέπει να είσαι πάλι σε φόρμα και πρέπει να απαντάς. Η ζωή συνεχίζεται. Το φαγητό πρέπει να μαγειρευτεί. Οι δουλειές πρέπει να γίνουν. Τα έξοδα πρέπει να συνεχιστούν σε ένα βαθμό. Και μάλιστα όσοι πάνε διακοπές έχουν και περισσότερα έξοδα τώρα το καλοκαίρι. Και ας λένε ότι κάνουν διακοπές. Μερικοί ετοιμάζονται με χαρά και μερικοί κοιτάνε τις τσέπες τους να δούνε τι θα γίνει, αν τους φτάνουν τα λεφτά. Χρειάζεται λοιπόν να κρατάμε δυνάμεις. Είναι ανάγκη να είμαστε σε ευεξία. Γιατί οι γονείς δεν κάνουν ποτέ διακοπές. Οι γονείς και στις διακοπές, και η μάνα και στις διακοπές, θα κάνει αυτά που κάνει όλο το χρόνο. Αλλάζει βέβαια λίγο η ζωή. Το παιδί δεν πάει σχολείο. Το παιδί δεν έχει τις υποχρεώσεις που είχε τις πολλές, εκτός από τα παιδιά, ας πούμε, της Δευτέρας Λυκείου, που πρέπει να πάνε και φροντιστήριο πάλι το καλοκαίρι. Άλλη ταλαιπωρία κι αυτή. Κάθονται μες στη ζέστη, στα φροντιστήρια. Ευτυχώς τα περισσότερα έχουν και ένα κλιματιστικό. Τώρα όλα τα φροντιστήρια είναι σύγχρονα, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εποχής μας και των συνθήκων. Αλλά είναι μια ταλαιπωρία τώρα να πηγαίνουν όλοι διακοπές και εσύ να κάθεσαι. Και εσύ τώρα η μανούλα και ο πατέρας που κάθεστε σπίτι γιατί το παιδί σας πρέπει να πάει φροντιστήριο, θα κάνετε υπομονή. Το ξέρω εγώ, δεν ανάγκη να σας το πω, το ξέρετε. Από αγάπη κάνετε ό,τι κάνετε και ξέρω ότι δεν διαμαρτύρεστε και ξέρω ότι μέσα σας λέτε χαλάλι για το παιδί μου, τα πάντα δίνω για το παιδί μου. Αυτό που κάνετε θα σας δροσίσει στην ψυχή. Αυτή η αγάπη που έχετε, γιατί αυτό που κάνεις τώρα είναι θυσία. Γιατί τώρα κάθεσαι στην πόλη σου μέσα και ψήνεσαι εσύ για χάρη του παιδιού σου, που πρέπει να πάει φροντιστήριο, που πρέπει να κανονίσει τα θέματα της σχολής ή που έχει εξεταστικές και δίνει μαθήματα στη σχολή που μείνανε πίσω τα μαθήματα και κάθεσαι και εσύ μαζί. Γιατί λες, πού να τα αφήσω το παιδί μόνο και ποιος θα μαγειρέψει και ποιος θα το πλύνει και ποιος θα του δώσει τα πράγματα, τα ρούχα του κλπ. Ποιος θα το φροντίσει το παιδί. Αυτό που κάνεις, να ξέρεις,
δροσίζει την ψυχή σου. Κι ας είσαι μες στη ζέστη, κι ας έχει σίδερο, σκέψου να έχει τόση ζέστη και να έχει μια γυναίκα σίδερο, και να καίγεται ο τόπος και να καίγεται κι αυτή. Αν όμως το κάνει αυτό με αγάπη, με χαρά, με αίσθηση θυσιαστικής προσφοράς, ως διακονία, και το ζήτησε όπως το λέει το Ευαγγέλιο, ως το Κυρίο, το κάνω για, σαν να το κάνω για τον Κύριο, για το παιδί μου, για το πλάσμα που μου έδωσε ο Θεός, να το μεγαλώσω, να το αναστήσω για τον Χριστό, όλα αυτά, θα έρθει μια δροσιά στην ψυχή. Θα έρθει μια δροσιά, θα έρθει ένα χάδι από το παιδί σου, θα έρθει ένα ευχαριστώ που μπορεί να μην σου το πει, αλλά θα σου το πει με το βλέμμα του. Μάθε να μαθαίνεις και τα λόγια που βγαίνουν μέσα από το βλέμμα. Θα σου το πει και με ένα φιλί, και με ένα άγγιγμα, και με ένα χάδι. Ναι, και έτσι, και έτσι λέμε το ευχαριστώ, και όλα αυτά δεν είναι μια δροσιά. Δροσίζεται η ψυχούλα σου και λες, έτσι κάθομαι μαζί σου όλο το χρόνο μέσα. Και ασιδερώνω και ασκουράζομαι. Εσύ να είσαι καλά, παιδί μου. Βλέπετε πως αλλάζει αυτομάτως η διάθεσή μας και ας κάνει ζέστη. Πάντως γενικά αλλάζει η ζωή μας το καλοκαίρι. Λίγο αποσυντονίζεται για πολλούς, λίγο αποδιοργανώνεται για κάποιους άλλους. Κάποιοι δεν έχουν τι να κάνουν και κάποιοι πάλι δεν έχουν χρόνο γιατί δεν προλαβαίνουν, έχουν πάρα πολλές δουλειές. Το καταλαβαίνεις, πιστεύω, ότι τώρα που μιλώ εσύ νιώθεις αλλιώς. Αλλά ένας στο διπλανό διαμέρισμα ή στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη, στη διπλανή χώρα ακόμα, δεν νιώθει όπως νιώθεις εσύ. Δεν ζει το καλοκαίρι όπως το ζεις εσύ. Εσύ χαλαρώνεις και λες, ας ακούσουμε τα θέατα περάσματα, έτσι έχουμε, δεν έχουμε και τι να κάνουμε και θα περάσει και η ώρα μας, και κάποιοι μου λένε ότι γεμίζει και λίγο η μέρα μας, βρήκαμε και αυτό να κάνουμε και γεμίζει η μέρα μας, ακούμε εκπομπές, και άλλος θα ήθελε πολύ αλλά δεν προλαβαίνει να ακούσει, γιατί πρέπει να κάνει δουλειές, πρέπει να διαβάσει, πρέπει να τρέξει, έχει σοβαρές υποθέσεις. Άλλος τρέχει στα νοσοκομεία πάλι, έχει συγγενείς που πρέπει να πάει να τους βρει, άλλος είναι κάποιος στην εντατική. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία για το καλοκαίρι. Πάντως, κάποια στιγμή το καλοκαίρι όλοι κάπως λίγο χαλαρώνουμε. Κάποια στιγμή θα βρούμε λίγο να ξεκουραστούμε. Δεν είναι όπως το χειμώνα. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση μεγάλη. Γενικά μιλώ τώρα. Έχουμε χρόνο περισσότερο. Έχουμε ελεύθερη έτσι, ώρα να πάμε κάπου, να επισκεφθούμε έναν τόπο, να μιλήσουμε με κάποιον. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Διάφορα πράγματα. Να προσέχουμε. Το καλοκαίρι αυτή τη χαλάρωση που μερικές φορές φέρνει και έναν εκνευρισμό στο σπίτι. Να το προσέχουμε γιατί είμαστε όλοι στο σπίτι, πολλές φορές δεν λείπουμε όλοι μακριά και συναντιόμαστε πιο συχνά. Και τότε βλέπουμε ότι δεν έχουμε μάθει να αντέχει ο ένας τον άλλον και το ζούμε το καλοκαίρι πιο έντονα. Γι' αυτό μερικά σπίτια έχουν μεγάλη γαλήνη το καλοκαίρι γιατί τη συνεχίζουν τη γαλήνη από το χειμώνα και μερικά το καλοκαίρι έχουν μεγαλύτερο εκνευρισμό. Η ζέστη σε παραλύει. Η αίσθηση ότι βλεπόμαστε πιο συχνά και αυτή καλεί να δείξεις το χαρακτήρα σου. Τι έμαθες όλο το χρόνο, τι κουβαλάς μέσα σου. Και η τριβή με τους άλλους δυσκολεύει αυτή η συνύπαρξη. Το ότι μένεις συνέχεια μαζί. Όταν λείπεις ξεχνιέσαι. Όταν λείπεις δεν έχεις τον άλλον δίπλα σου. Αλλά όταν η μάνα βλέπει συνέχεια το παιδί. Όταν ο σύζυγος είναι πιο πολλές ώρες στο σπίτι πιθανόν. Αρχίζουν προστριβές. Να προσέχουμε. Τους καυγάδες του καλοκαιριού. Τους δυσκολεύει και η ζέστη, τους δυσκολεύουν και τα πάθη μας, να τα προσέχουμε αυτά. Τους τσακωμούς, τα νεύρα. Ναι,
Εσύ τώρα λες, μα τόσο ήρεμα, είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που τσακώνονται. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ιδιαίτερα στο καλοκαίρι τσακώνονται, γιατί το καλοκαίρι πιο πολλοί έχουν χρόνο να τα πούνε και να παρεξηγηθούν. Με τις δουλειές δεν προλαβαίνουν. Μου λέγε κάποιος ότι σπίτι όλο το χειμώνα δεν έβλεπα τους γονείς μου, τους έβλεπα λίγο το βράδυ μόνο. Μου λέγε ένα παιδί, γιατί εγώ όταν έφευγα αυτοί είχαν ήδη φύγει. Όταν εγώ γύριζα αυτοί δεν είχαν γυρίσει. Και όταν εγώ πήγαινα φροντιστήριο τότε αυτοί γύριζαν. Και όταν εγώ γύριζα από το φροντιστήριο, ο πατέρας μου είχε κοιμηθεί γιατί ήταν κουρασμένος και η μάνα μου με περίμενε να φάω και μετά κοιμόταν και αυτοί. Με αποτέλεσμα όλη την ημέρα να μην βλεπόμαστε. Δεν ήξερα λοιπόν, δεν είχα καταλάβει αν μπορώ να αντέξω τον άλλον. Το καλοκαίρι το καταλαβαίνω. Τη δυσκολία του χαρακτήρα του, προστριβές ο ένας με τον άλλον, λόγια που πληγώνουν και δυσκολεύουν έτσι τη συνεργασία. Και λες τώρα, καλοκαίρι είναι αυτό που κάνουμε? Δεν είναι καλοκαίρι, είναι κακός καιρός αυτός. Ενώ καλοκαίρι, τι όμορφη λέξη, ένας ωραίος καλός καιρός. Καλός καιρός. Αυτό να ζείτε μέσα στην καρδούλα σας. Να είναι καλοκαιράκι στο σπίτι σας. Ένα καλοκαίρι μέσα στο σπίτι. Να λέτε, μπορεί να μην έχουμε κλιματιστικό, που σήμερα όλοι έχουν κλιματιστικό, γιατί πλέον έχει καταντήσει είδος πρώτης ανάγκης. Πώς έχουμε τις σόμπες, δεν μπορεί να μην έχει σόμπα, δεν θεωρείται πολυτέλεια, ούτε θεωρείται ότι είσαι μοντέρνος αν έχεις μια σόμπα. Είναι στοιχείωδες αναγκαίος αγαθού για αυτόν τον κόσμο. Έτσι και το κλιματιστικό. Και να πεις όμως, και να μην έχεις, να πεις δεν πειράζει, δεν έχω κλιματιστικό, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε, αλλά στο σπίτι μας έχουμε καλοκαιράκι. Έχει ζέστη, κοιτά το θερμόμετρο, ανεβαίνει πολύ. Φτάνει λέει έξω στους 38, 39, 40, σκαρφαλώνει ακόμα πιο πολύ. Αλλά έχουμε αγάπη στο σπίτι, έχουμε ηρεμία. Ωραίο καλοκαίρι αυτό, να έχεις ηρεμία. Άμα έχεις καλοκαίρι και ετοιμάζεις να τσακωθείς με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και υπάρχουν τσακωμοί για το πού θα πάμε διακοπές, τσακωμοί για το διαζύγιο, τσακωμοί για το αν θα φύγεις εσύ στη μάνα σου το χωριό και εγώ θα πάω στο δικό μου το νησί και αρχίζουμε προστριβές, λες πότε τσακωνόμαστε λέει το καλοκαίρι. Τι αντίθεση αυτή και τι αντίφαση, καλοκαίρι με καυγάδες, καλοκαίρι με καρδιές χειμωνιάτικες. Με χιόνια στην καρδιά, με κρύα ψυχή, με ταλαιπωρημένη έτσι, με ταλαιπωρημένα βλέμματα, χωρίς χαρά, χωρίς αγάπη, χωρίς
δροσιά που είναι ταυτόχρονα και ζεστασιά. Αγαπητέ μου, πρόσεχε το καλοκαίρι να περάσεις όμορφα. Εγώ αυτό σου εύχομαι. Να περάσεις όμορφα, κυρίως να ηρεμήσεις λίγο, να ξεκουραστείς. Το έχεις ανάγκη, ε? Το έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς αυτό το καλοκαίρι. Συνέβησαν πολλά το χρόνο που πέρασε. Και στη δική σου τη ζωή, και στη ζωή της οικογένειάς σου, και στη ζωή στη δουλειά σου, έγιναν πολλά. Όλο το χειμώνα αυτή η ένταση σε κούρασε, σε ταλαιπώρησε, σε εξάντλησε. Είναι ανάγκη να ηρεμήσεις, πρέπει να ηρεμήσεις, το έχεις ανάγκη αυτό. Το έχεις ανάγκη. Αν δεν ηρεμήσεις και τώρα που είναι καλοκαίρι και έρθει γρήγορα πάλι το φθινόπωρο και μπούμε στους ρυθμούς, τους τρελούς της ζωής, έχει ανάγκη. Θυμάστε ο Κύριος μετά τους, όταν έστειλε τους Αγίους Αποστόλους σε μια μικρή περιοδία, όταν γύρισαν τους είπε: «Δεύτε και εμείς, αναπαύεστε λίγο, ελάτε λίγο να ξεκουραστείτε λίγο. Το έχετε ανάγκη, αναπαυτείτε. Ξεκουραστείτε, ηρεμήστε». Είναι μερικοί που το έχουν στο αίμα τους και δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμα και το καλοκαίρι. Το χειμώνα γκρινιάζουν, λένε: «Έχω δουλειές, δεν προλαβαίνω, θα ήθελα να πάω διακοπές, να καθίσω, να ξεκουραστώ». Λόγια είναι αυτά στην πραγματικότητα, δεν το εννοούν. Απλώς ψάχνουν να βρουν να δικαιολογηθούν. Ότι φταίνει η δουλειά και έχω άγχος. Μερικοί δεν μπορούν ακόμα και όταν δεν έχουν δουλειές, δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Το καλοκαίρι πρέπει να μάθεις τους ρυθμούς της φύσης, τους ρυθμούς του κόσμου του Θεού. Ο Θεός γι' αυτό τα φέρνει έτσι τα πράγματα. Βλέπεις και η φύση η ίδια σε ειδοποιεί, σε χαλαρώνει, σε σταματά, σου βάζει ένα φρένο στα πολλά πολλά, σου λέει ηρέμησε, ξεκουράσου, αναπαύσου. Αυτό, να ξεκουραστούμε λίγο το καλοκαίρι, να αφήσουμε στην άκρη λίγο το τρελό μας άγχος. Και ειδικά οι μάνες που πάνε στα χωριά, που πάνε στα νησιά, στα εξοχικά τους κλπ. Αν το έχεις το άγχος μέσα σου, σε κυνηγάει και εκεί. Έλεγε στην πόλη ότι δεν έχεις χρόνο να γαλινέψεις. Μα και εκεί που είσαι δεν ηρεμείς. Δεν ηρεμείς. Δουλειές, καθαριότητα, υπερβολική, κούραση, ψώνια, αγωνίες. Κάτσε λίγο, κάτα λίγο πιο ξεκούραστα. Χαμήλωσε λίγο την ταχύτητα. Γαλίνεψε λίγο. Ξεκουράσου. Είχε πάει μια φορά ένα στο Άγιο Όρος με σκοπό να πάνε ξεκουραστεί. Ζούσε εδώ πέρα σε ένα γραφείο, ζούσε σαν τρελός. Όλη μέρα ένα πρόγραμμα υπερβολικά έντονο και κουραστικό. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος με σκοπό να κάτσει μια εβδομάδα. Πάει να κάτσει μια εβδομάδα και δεν άντεξε να κάτσει μια εβδομάδα. Τη δεύτερη μέρα θέλει να φύγει. Και πιάνει ένα μοναχό και του λέει: «Συγγνώμη, εσείς έτσι ζείτε εδώ πέρα?» Λέει: «Γιατί τι έχουμε?» «Θεωρείς ότι είμαστε τεμπέληδες, δηλαδή τι, ακούς αυτά που λέγανε?» «Όχι», λέει, «τι τεμπέληδες, αφού σας βλέπω ότι έχετε πάτε στον κήπο να κόψετε τα μαρουλάκια», λέει, «πάτε. Καθαρίζετε, πλένετε, ετοιμάζετε τον κόσμο τα δωμάτια τους, κάνετε ένα σωρό δουλειές, είστε κι εσείς πολύ άσχολοι, κάνετε πολλές δουλειές». Τότε λέγεται δεν αντέχεις. Δεν αντέχω, λέει, τόση ηρεμία. Πολύ γαλήνευε, παιδί μου, εδώ πέρα, πολύ ησυχία, πολύ. Εγώ θέλω, λέει, τηλεόραση να βλέπω, θέλω να ακούω θορύβους, θέλω να ακούω καυγάδες, θέλω να ακούω το γείτονα που χτυπάει μπυρούνια, μαχαίρια που τρώει, που μιλάει και ακούει όλη γειτονιά. Θέλω να ακούω έτσι τους. Θέλω ένταση, θέλω φασαρία, δεν μπορώ τόση ηρεμία. Πώς μπορείτε εσείς λέτε τόση ηρεμία? Είναι μερικοί που το έχουν στο αίμα τους, έχουν στο αίμα τους την ένταση, την κούραση, την εξωστρέφεια, τη μέρημνα, την κουραστική μέρημνα, την πονηρή μέρημνα. Αυτή δεν είναι μέρημνα αναγκαία, είναι η μέρημνα η κακή, η πονηρή, η οποία φανερώνει ότι η ψυχή μας έχει αρρωστήσει, ότι η ψυχή μας δεν έχει μάθει να αναπαύεται, ότι διαρκώς θέλουμε να κάνουμε για να μην είμαστε. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα για να ξεχνάμε τον εαυτό μας, να μην κοιτάμε την ψυχή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, την καρδιά μας, να μην καθρεφτιζόμαστε λίγο μέσα. Γιατί λέω άλλος, αν κάτσω μόνος μου, τι θα κάνω? Τι θα κάνεις? Τίποτα. Μα τι τίποτα? Αυτό το τίποτα είναι πολύ ωραίο να το κάνεις. Να κάτσεις το καλοκαίρι να μην κάνεις τίποτα κάποιες μέρες. Όχι συνέχεια, αλλά κάποιες μέρες. Κάτσε και ηρέμησε. Γίνε και εσύ λίγο ησυχαστής.
ιερώνει ησυχαστήριο, λέει. Κάντο ησυχαστήριο το σπιτάκι σου. Και αν δεν πας διακοπές, δεν πειράζει και στην Αθήνα. Στην πόλη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά, στα χωριά, στην Κύπρο, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Σικάγο. Όπου είσαι. Όπου είσαι και όπου ακούς. Κάτσε και κάνε μοναστηράκι το σπιτάκι σου να γαλινέψεις. Τώρα το καλοκαίρι. Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Να δεις πόσο δύσκολο είναι. Γιατί όταν ησυχάσουν τα νερά μιας λίμνης, βλέπεις καθαρά το βυθό. Και άμα δεις το βυθό και έχει μέσα τίποτα σαμπρέλες, κονσερβοκούτια, πεταμένα πράγματα, τρομάζεις. Λες, εγώ είμαι αυτός. Ενώ άμα έχει ταραχή και ασχολείσαι όλο με κάτι και ξεχνιέσαι, μέσα στη θολούρα δεν καταλαβαίνεις λεπτομέρειες τι γίνεται. Λες, έτσι είναι όλοι, βλέπουμε τηλεόραση, ξεχνιόμαστε, διασκεδάζουμε, δηλαδή διασκορπιζόμαστε. Παίρνουμε την καρδιά μας και την πετάμε έτσι κομμάτια σε χίλια δυο μέρη του κόσμου και ξεχνιόμαστε και δεν συμμαζευόμαστε. Δεν ενώνεται ο άνθρωπος. Τα κομμάτια της υπάρξεώς μας, τα διασπασμένα, να τα συναγάγουμε εις εν. Να τα μαζέψουμε να γίνουμε ένας άνθρωπος. Είμαστε κομματιασμένοι. Να μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο. Και αν ηρεμήσουμε και αυτό είναι δύσκολο. Και όταν ηρεμήσεις και κάτσεις στο δωματιάκι σου λίγο να πεις θα κάτσω μια ώρα έτσι να γαλινέψω. Τώρα που είναι το καλοκαιράκι, να μην σκέφτομαι πολλά και να ζήσω αυτό το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου με γίστη πράξης, εστίνη απραξία. Μεγάλο πράγμα να μην κάνεις τίποτα και να μπορείς να μην κάνεις τίποτα. Γιατί κάνεις πολλά. Τι, ηρεμείς. Είναι ωραίο δώρο αυτό στο σπίτι σου. Να είσαι άνθρωπος που προσφέρεις ως δώρο καλοκαιρινό και κλασικό δώρο για όλες τις εποχές του χρόνου είναι αυτό, να έχεις μια ηρεμία που τώρα το καλοκαίρι μπορεί να την αποκτήσεις πιο εύκολα. Σε βοηθάει και ο ρυθμός της ζωής. Ειδικά αν κάποιοι φύγουν και πάνε διακοπές και λείπουν τα παιδιά και λείπουν και είσαι σπίτι, ας πούμε, ή πας εσύ κάπου, αποχωρίζεστε για λίγο, ξεκουράσου, ηρέμησε. Και δεν είναι κακό να πάει κανείς έστω και για λίγο κάπου μόνος του. Ακόμα και ένα ζευγάρι, δεν είναι κακό. Δεν είναι δείγμα ότι δεν αγαπιέται ο ένας με τον άλλον. Το να πάει, ας πούμε, η σύζυγος για δύο μέρες στο εξοχικό με τη μητέρα της, ας πούμε, να πάει με τους δικούς της, να πάει κάπου κανείς μόνος του λίγο, να καθίσει μια-δυο μέρες. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Να ηρεμήσουμε, να σκεφτούμε, να ξεκουραστούμε, να αφήσουμε τον εαυτό μας να πάρει δυνάμεις, να αναζωογονηθούν και να αναγεννηθούν τα κύτταρά μας και της ψυχής και του σώματος. Έστω δύο-τρεις μερούλες. Να μείνεις λίγο μόνος, μακριά από θορύβους, περισπασμούς κλπ. Τώρα το καλοκαιράκι. Ξέρεις το ωραίο που θα είναι αυτό. Θα χαρείς το καλοκαίρι σου. Θα είναι όντως καλός καιρός, ωραίος καιρός και θα σε κάνει και εσύ ένα καλό, καλό κέρι με καλούς ανθρώπους, με ωραίες ψυχές, με καλούς χαρακτήρες. Αυτό να επιδιώξουμε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι κλείσε και λίγο την τηλεόραση για να ηρεμήσεις. Σταμάτα λίγο αυτή την παράδοση στην τηλεόραση. Μην παραδίνεσαι σε αυτή. Τώρα το καλοκαίρι, πες δεν θα βλέπω τηλεόραση, θα κάνω άλλα πράγματα. Θα κάνω άλλα πράγματα. Έχουμε τόσες δουλειές να κάνουμε, όλοι μας, αν το σκεφτούμε. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε πολλά άλλα πραγματάκια που το χειμώνα με τους ρυθμούς της εργασίας δεν μπορούμε. Παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε τάξη στα πράγματά μας. Εγώ το ζω δηλαδή. Αυτό έχω πράγματα στο σπίτι. Έχω βιβλία μαζί με ένα που τα βάζω το ένα πάνω στο άλλο. Μου φέρουν καινούργια τακτοποιημένα πράγματα, CD, αντικείμενα, βιβλία που δεν, όλο το χειμώνα και όλο το χρόνο δεν μπορώ να τα βάλω σε μια σειρά. Και υπάρχει μια σχετική ακαταστασία. Ας πούμε στη βιβλιοθήκη σου, στο δωμάτιό σου, τα κοιτάς και λες πότε θα βρω χρόνο να τα κάνω. Τώρα το καλοκαίρι είναι ωραίος χρόνος να βάλεις μια τάξη στα πράγματά σου. Μια τάξη στα βιβλία σου. Μια τάξη στα αντικείμενα, στα ντουλάπια σου. Σε οποιοδήποτε ντουλάπι, γιατί αυτά έχουν εξοπλισμό για τον κήπο, για τις δουλειές του σπιτιού, αντικείμενα οικιακού εξοπλισμού, ρούχα, μια τακτοποίηση. Βάλε μια σειρά στα πράγματά σου, τώρα το καλοκαιράκι που έχεις χρόνο.
μπορείς να διαβάσεις τώρα το καλοκαίρι ωραία βιβλία. Βιβλία που δεν έχεις χρόνο να διαβάσεις το χειμώνα. Εγώ από όλα αυτά τα βιβλία που δίνουν δώρο μερικοί με τις εφημερίδες, διηγήματα λέει του ενός του άλλου, αφού κάθε εβδομάδα έρχονται καινούργια και τα παίρνετε. Έχεις πάρει τόσα πράγματα. Ασχολήθηκε, τα είδες αυτά όλα, διάβασες. Τόσα DVD λέει με ντοκιμαντέρ, με τα ζώα του βυθού, με τα αστέρια του ουρανού. Τα έχεις δει αυτά δηλαδή. Πρόλαβες, αφού κάθε μέρα έχει καινούργια πράγματα η τηλεόραση. Πότε τα είδες αυτά τα παλιά. Τώρα το καλοκαίρι μπορεί να βάλεις μια σειρά και να πεις: αυτό το βιβλίο που το έχω αφήσει μισοδιαβασμένο θα το τελειώσω, θα το ολοκληρώσω. Θα πάρω ένα άλλο βιβλίο καινούργιο να διαβάσω. Να διαβάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία για το καλοκαίρι. Μας ξεκουράζουν, γεμίζουν ωραία οι ώρες μας. Δεν κάνουμε αμαρτίες, δεν σκεφτόμαστε ανοησίες, δεν κάνουμε πράγματα περιτά. Το λέω αυτό γιατί μερικοί πλήττουν κιόλας το καλοκαίρι, δεν έχουν τι να κάνουν. Λέει τώρα τι κάνουμε, πώς περνάει η ώρα. Κάθομαι, λέει, και δεν ξέρω τι να κάνω. Ή παραδίνονται στην τηλεόραση και ό,τι κουταμάρα και ό,τι αμαρτία μας διοχετεύουν, την καταπίνουμε. Αυτό είναι καλοκαίρι. Αυτό είναι χειμώνας. Στην ψυχή είναι χειμώνας. Όπως χειμώνας ήταν όλο το χρόνο και έβλεπες τέτοια, τέτοια κάνεις και τώρα. Αποτοξινώσου το καλοκαίρι. Ενυδάτωσε την ψυχή σου. Δώσε δροσιά στην ψυχή σου. Και δροσιά είναι αυτό. Η γνώση της αλήθειας. Της αλήθειας του Θεού, αλλά και της αλήθειας αυτού του κόσμου. Γνωρίστε ωραία πράγματα αυτής της ζωής. Και ένα από αυτά τα ωραία είναι, πιστεύω, και το διάβασμα. Υπάρχουν ωραία βιβλία, πατερικά, κείμενα που σχολιάζουν τα Ευαγγέλια, την Αγία Γραφή, διηγήματα, δύσκολα και πιο απλά, για όλα τα γούστα. Να διαβάσουμε τον Παπαδιαμάντη όσοι μπορούν να διαβάσουν απλά διηγήματά του, ξεκούραστα, μικρά αν δεν μπορεί μεγάλα κανείς. Να διαβάσει βιβλία του Κόντογλου, το Ευλογημένο Καταφύγιο, πάρα πολύ ωραίο, ξεκούραστο και λέει και τέτοια θέματα. Για την ειρήνη του κόσμου, για την καλοσύνη των ψυχών μας, για τους ταραγμένους ανθρώπους στην εποχή μας. Πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο, το Ευλογημένο Καταφύγιο του Κόντογλου. Να διαβάσουμε βιβλία που εξηγούν την πίστη μας. Βιβλία ποικίλου περιεχομένου. Ο καθένας θα βρει αυτά που τον αγγίζουν επιστημονικά. Βιβλία για την υγεία μας. Ό,τι ο καθένας νιώθει ότι τον αγγίζει. Ποικιλία πραγμάτων. Να πάτε σε ένα χώρο που ξέρετε ότι το βιβλιοπωλείο έχει σε κατηγορίες τα βιβλία και να διαλέξετε. Γράφει πάνω βιβλία φιλοσοφικά, ιστορικά, επιστημονικά, θεολογικά, τέχνης. Να πάρει ο καθένας κάτι να γνωρίσει. Να διαβάσει έναν αρχαίο συγγραφέα. Να διαβάσει παραμύθια. Παραμύθια το καλοκαιράκι να διαβάσει. Να ξεκουραστεί, να έρθει αυτή η παραμυθία στην ψυχή του. Πάρτε. Πάρτε τα παραμύθια του κυρίου Γανωτή. Που τόσες φορές μιλάει στην Πυριακή Εκκλησία και έχουν ακουστεί τόσο ωραία πράγματα για αυτά τα παραμύθια. Πάρτε το καινούργιο το βιβλίο που λέγεται Αντίφωνα στον Καβάφη. Έχει ποίηματα του Καβάφη από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά του βιβλίου τα περνάει μέσα από τη δική του ορθόδοξη καρδιά και το δικό του ορθόδοξο ήθος και την παράδοσή μας και τα εκδίδει με μια νέα μορφή. Πώς θα μπορούσε να έγραφε ο Καβάφης αν ήταν κι αυτός ερωτευμένος, αλλά με τον Χριστό. Όπως είναι ο κύριος Γανωτής που τα έγραψε. Διαβάστε ωραία βιβλία. Πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας λέω εγώ, παίρνετε, λέτε, να πω και τα τηλέφωνα για να. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάτι να πείτε για όλα αυτά. Είναι το 4118602, 4118640. Και το email της εκπομπής είναι το αθέατα. Μην ξεχνάτε την τελεία. Αθέατα.περάσματα παπάκι. yahoo.gr. Έτσι, αθέατα.περάσματα παπάκι yahoo.gr. Παίρνετε και ρωτάτε τίτλους βιβλίων που λέω και λοιπά. Δεν χρειάζεται να σας λέμε μόνο εμείς. Να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο της εμπιστοσύνης σας, της Μητροπόλεως, της γειτονιάς σας που έχει και πνευματικά βιβλία ή σωστά βιβλία και μόνοι σας να κρίνετε, να δείτε τα περιεχόμενα, να δείτε τι γράφει στο πιστόφυλλο, να ρωτήσετε έναν γνωστό σας που διάβασε ένα ωραίο βιβλίο και έτσι θα περάσει το ωραίο το καλοκαίρι και στα παιδιά σας. Έτσι να περνάει το μεσημεράκι σας, έτσι να περνάει το βραδάκι σας και θα διαβάσετε και θα μιλήσετε και θα ξεκουραστείτε. Μια άλλη ωραία πρόταση για το καλοκαίρι, αλλά πριν το πω αυτό, Βασίλη, ο Βασίλης Χατζηνικολάου που πάντα μας βάζει την ωραία αυτή μουσική, βάλε μας κάτι δροσερό, κάτι καλοκαιρινό, δρόσησέ μας λίγο ακουστικά.
Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο άκουσμα, να σας πω μια άλλη πρόταση που σκεφτόμουν είναι να πάρετε, γιατί εγώ το έχω κάνει αυτό παλιότερα και το συνεχίζω να το εφαρμόζω, να πάρετε τα μηνέα της Εκκλησίας μας. Όχι όλα, να πάρετε τα μηνέα του καλοκαιριού. Μηνέο είναι το βιβλίο που έχει για κάθε μήνα του καλοκαιριού την ακολουθία που λέμε στην Εκκλησία. Τον Εσπερινό, τον Όρθρο, έχει ωραία τροπάρια, αυτά που λέμε στην Εκκλησία. Να τα πάρετε και να πάρετε και τους συναξαριστές του καλοκαιριού. Πολύ ωραίο και αυτό, να πάρετε τους συναξαριστές που έχουν τους Αγίους του καλοκαιριού, Ιούλιο, Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Αυτά βγαίνουν και αυτοτελή. Ένα βιβλιαράκι για κάθε μήνα και να διαβάζετε κάθε μέρα στον Άγιο. Θα μου πει κανείς, εγώ πάτερ αυτό το κάνω κάθε μέρα. Τι μας το λες? Το ξέρω ότι εσύ το κάνεις κάθε μέρα, αλλά κάποιοι άλλοι δεν έχουν χρόνο να το κάνουν αυτό κάθε μέρα το χειμώνα. Γιατί με το που ξυπνάει ο άλλος τρέχει σαν τρελός για τη δουλειά του. Βάζει ένα, παίρνει ένα κουλούρι και ένα σάντουιτς και το τρώει το μισό στο σανσέρ και το μισό στη δουλειά στο διάλειμμα. Τώρα το καλοκαίρι δεν είναι όμως έτσι. Μπορούμε να παρακολουθούμε. Ωραία αυτή η λέξη, παρακολουθούμε. Να παρακολουθούμε το ρυθμό της Εκκλησίας. Τη ζωή της Εκκλησίας. Να σηκωθείς ένα πρωί. Και αυτό είναι ωραίο. Να σηκωθείτε πρωί και να κάνετε την ακολουθία το καλοκαίρι. Να ζήσουμε λίγο έτσι σαν μοναστηριακά, θα λέγαμε. Και αν μπορούμε να ακούσουμε και το σταθμό που έχει πρωινή ακολουθία, 7 με 9 ή 6 με 8, ανάλογα τι σταθμό ακούει κανείς, ή στην Μητρόπολη του, έχει πρωινές ακολουθίες. Να πάρεις το βιβλίο του μηνέου, να ακούς και μετά να κοιμηθείς πάλι. Να τελειώσει η ακολουθία, να κοιμηθείς λίγο, να ξεκουραστείς. Ξέρεις τι ωραία που είναι αυτή η ζωή. Θα περνάει ωραία ο χρόνος. Θα κυλάει η ώρα σαν νεράκι. Γιατί θα έχεις βάλει μέσα σου το είδωρ το ζών, το ζωντανό νερό της χάρης που είναι ο Κύριος. Αυτό είπε ο Κύριος, ο οποίος με πιστεύει, θα έχει μέσα του ένα δροσερό νερό που θα τρέχει συνέχεια. Λοιπόν, νερό δεν ζητάμε το καλοκαίρι. Νερό δεν πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 1,5 με 2 και 3 λίτρα τώρα το καλοκαίρι με τόση εφίδρωση που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, το νερό της ψυχής είναι αυτά τα ωραία λόγια, τα αθάνατα λόγια. Τα θάνατα λόγια του Θεού, τα τραγούδια του Θεού, η ύμνη αυτή. Σας το λέω, και όσοι δεν έχετε πολλή σχέση, δεν πειράζει, αποκτήστε. Γιόλα, υπάρχει μια αρχή. Ακούστε, πάτε στη γειτονιά σας. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο Αγίους. Ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, έχει κάθε μέρα μεγάλους Αγίους. Κάθε μέρα έχουμε Αγίους. Αλλά το καλοκαίρι έχουμε Αγίους που γίνεται μεγάλη ακολουθία, έτσι. Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Άγια Ανάργυρη, Άγιος Παντελεήμονας, Μεταμόρφωση της Παναγίας μας. Μεγάλες γιορτές και άλλες πολλές που δεν είπα τώρα. Αυτές οι μεγάλες γιορτές που έχουν αντίκτυπο έτσι σε όλο τον κόσμο, να μας γεμίζουν ωραία το χρόνο. Να μην μας περνάνε ξόφαλτσα, ξέρετε, βγάζουν λίγη δροσιά. Και αυτές είναι έτσι δροσιστικές για την ψυχή μας. Και να πάτε και σε ήσυχες θάλασσες, να ξεκουραστείτε τώρα το καλοκαίρι, να κάνετε το μπάνιο με τα παιδιά σας, με τους δικούς σας, με τρόπο όμως όντως δροσερό, να δροσιστεί η ψυχή σας, να πάτε σε μια ήσυχη θάλασσα, σε μια ήσυχη παραλία, γιατί και η θάλασσα δεν είναι πάντα δροσιά. Η θάλασσα είναι, πέρα από την ταλαιπωρία που για να πας και να γυρίσεις μερικές φορές το μετανιώνεις που πήγες, αν δεν έχεις μόνιμα στην εξοχή και πας πέρα δόθε από την πόλη στη θάλασσα, υδρώνεις, γυρίζεις, πτώμα, δηλαδή διαλύεσαι. Πέρα από αυτό, να προσέχουμε, γιατί μερικοί δεν πάνε μόνο για τη θάλασσα. Ναι, καμιά φορά δεν σου έχει τύχει να πηγαίνεις για να χαζεύεις, να σε χαζεύουνε, να δείχνεις και να δείχνεσαι. Όλες οι δίαιτες του χειμώνα πολλοί άνθρωποι τις κάνουν για να έχουν να παρουσιάσουν, λέει, τι να παρουσιάσουν το καλοκαίρι στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί και εσύ ζηλεύεις. Αν αυτό το κάνουν εσένα, αν το κάνει ας πούμε η σύζυγος στο σύζυγο ή ο σύζυγος στη σύζυγο, ζηλεύει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Να προστατεύουμε το ήθος του άλλου, την αξιοπρέπειά του, τη σεμνότητά του, την αγάπη του, τη σιγουριά του. Τώρα το καλοκαίρι, να βοηθάς τη γυναίκα σου να νιώθει πιο σίγουρη ότι την αγαπάς. Και εσύ τώρα το καλοκαίρι, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, να βοηθάς το σύζυγό σου να νιώθει πιο πολύ ότι τον αγαπάς. Γιατί τώρα το καλοκαίρι αναπτύσσονται πολλά προβλήματα. Πειράζει που μιλάμε και λέμε τα πράγματα μερικές φορές έτσι λίγο με το όνομά τους πιο πολύ. Να μην προκαλούμε τη ζήλια των άλλων, να μην προκαλούμε λογισμούς τους ξένους, αμαρτωλούς, που δεν είναι καθόλου καλοκαιρινοί, αλλά αυτοί είναι σκοτεινοί λογισμοί.
και τους βάζουμε στη ζεστασιά και στον καύσωνα της κόλασης, προκαλώντας, και έχουμε ευθύνη για αυτό που κάνουμε, και να μην προκαλούμε την ανασφάλεια στην οικογένειά μας. Γιατί λέει τώρα ο άλλος, τώρα εμένα αγαπάει, αφού θέλει να κοιτάνει όλος ο κόσμος, αφού πηγαίνει και προβάλλεται. Αυτό είναι καλοκαίρι που κάνουμε. Γίνονται πολλά. Αυτά τα ακούμε δυστυχώς. Ευτυχώς που τα λένε και τα ακούμε, αλλά δυστυχώς γίνονται. Στην εξομολόγηση ακούμε ότι πολλές φορές το καλοκαίρι πολλές ανθρώπινες σχέσεις τσουρουφλίζονται από τέτοια πράγματα. Το καλοκαίρι δεν είναι για την ωρεοπάθειά σου. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει για τον ναρκισισμό σου, για να προκαλείς, για τη ματαιότητά σου και τις αμαρτίες. Το καλοκαίρι είναι να είσαι δροσερός και δροσερή στην ψυχή και στο κορμί, που αυτό γίνεται με την σεμνότητα, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με την προσοχή. Οι παραλίες έχουν πολλές παγίδες. Και οι παγίδες δεν είναι μόνο οι τσούχτρες, δεν είναι μόνο ο ήλιος που το μεσημέρι είναι καυστικός και καταστρεπτικός και καρκινογόνος στο δέρμα, δεν είναι μόνο τα άλλα προβλήματα, είναι και αυτά. Τα διαπροσωπικά, οι πειρασμοί και οι παγίδες. Δεν είμαι υπερβολικός. Λέω λίγα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, να κάνουμε διακοπές. Να πάτε σε ένα μοναστηράκι, να κάνετε εσπερινό. Πάρτε τα παιδάκια σας, να πάτε τώρα το καλοκαίρι σε ένα μοναστηράκι. Κάντε τον εσπερινό σας, μετά πάτε μια βόλτα. Μετά πάτε να φάτε κάτι όλοι στην δίπλα στη θάλασσα, αν κάπου βρείτε. Και αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει, θα πάτε στο σπιτάκι σας, θα κάνετε μόνοι σας μια ωραία σαλάτα με κάτι ελαφρύ, με κάτι καλοκαιρινό δροσιστικό, θα φάτε και θα περάσετε όμορφα. Δεν έχει σημασία. Η ζεστασιά της καρδιάς να υπάρχει. Θα πάνε κάποιοι και στο Άγιο Όρος, αυτοί που μπορούν, και φυσικά στο Άγιο Όρος δεν πάμε το καλοκαίρι για να βγάλουμε τον καημό μας και να κάνουμε διακοπές. Στο Άγιο Όρος πάμε για να κάνουμε εντατικό αγώνα το καλοκαίρι όσοι πάμε. Δεν πάμε να ξεσκάσουμε και να τα διαλύσουμε και εκεί όλα. Δεν πάμε για να βγάλουμε τους ανθρώπους από την ησυχία τους. Πάμε να τους βοηθήσουμε να δουν ότι και εμείς αγωνιζόμαστε, και ο ένας να δώσει το χέρι στον άλλον, να συμπορευτούμε στο Θεό. Πάμε για πνευματικούς λόγους στα προσκυνήματα αυτά. Έχουμε μιλήσει και θα μιλήσουμε και άλλες φορές για αυτά τα προσκυνήματα. Να κάνουμε διακοπές. Αλλά να μην κάνουμε και κάπου διακοπές. Διακοπές να μην κάνουμε στην αγάπη. Δεν έχει διακοπές η αγάπη, ούτε το καλοκαίρι. Να είσαι γεμάτος και γεμάτη αγάπη το καλοκαίρι. Μην κάνεις διακοπές στην προσευχή. Όχι. Το καλοκαίρι να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μα νιστάζω. Ωραία. Θα κοιμηθείς μετά. Θα κοιμηθείς μετά όσες ώρες θέλεις. Κοιμήσου ως το απόγευμα. Εκκλησία θα πας. Το καλοκαίρι. Μα το χειμώνα έλεγες ότι δουλεύεις και δεν προλαβαίνεις. Τώρα γιατί δεν πας. Τώρα λέμε αυτή τη ζέστη παραλύω. Κάτσε. Για άλλα πράγματα πώς δεν παραλύεις. Άλλα πώς θα κάνεις. Πες την αλήθεια. Δεν αγαπάς τον Χριστό πολύ. Σαν και εμένα είσαι κι εσύ. Εγώ πηγαίνω επειδή είμαι παπάς. Πολλές φορές πηγαίνω και επειδή το θέλω και το αγαπώ. Αλλά καταλαβαίνω ότι αν και εγώ δεν ήμουν παπάς, είναι δύσκολο να σηκωθείς να πας στην εκκλησία αν δεν αγαπάς, και ας είσαι και παπάς. Λοιπόν, να αγαπήσουμε τον Κύριο πιο πολύ το καλοκαίρι. Να αγαπήσουμε το καλοκαίρι τη γλυκιά άνοιξη που είναι ο Κύριος. Και να ξυπνάμε το πρωί να πηγαίνουμε εκκλησία. Δεν πιστεύω να ακούει κανείς τα θέατα περάσματα. Και να μην πηγαίνει η εκκλησία την Κυριακή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχω αποτύχει. Παταγωδώς έχω αποτύχει. Αν δεν πας σε εκκλησία. Σε παρακαλώ. Να πηγαίνεις κάθε Κυριακή εκκλησία. Τώρα το καλοκαίρι. Όση ώρα μπορείς. Και πιο πολύ, αν ξυπνάς από τη ζέστη και από τον ήλιο, και ας υδρώνεις εκεί, και ας κοιμάσαι, και σε πιάνει. Δεν πειράζει. Να υδρώσεις μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν άγγελοι να σε παρηγορήσουν. Θα πάρουν τον υδρότα σου, θα τον πάνε στο Θεό. Δεν πάει χαμένος ο κόπος που γίνεται για τον Χριστό και το καλοκαίρι. Πάντοτε εκκλησία. Να μην κάνετε διακοπές στην ταπείνωση. Όχι. Μην διακόψετε την ταπείνωση. Και αφήστε τον εγωισμό να έρθει τώρα το καλοκαίρι. Ταπείνωση. Υποχώρηση. Μην κάνετε διακοπές στη θυσία. Μην κάνετε διακοπές στη θυσία. Όπου και διακοπές να πας, θα χρειαστεί να κάνεις θυσίες. Θυσίες για τη μάνα σου που μεγάλωσε και είναι γιαγιούλα και έχει ανάγκες. Θυσίες για ένα γείτονά σου που σε φωνάζει κάπου στο χωράφι του να βοηθήσεις. Θυσίες εσύ που πήγες στο χωριό και δεν έχουν αυτοκίνητο κάποιοι φίλοι σου και σου λέει: μας πας λίγο στο διπλανό, έχουμε μια ανάγκη να ψωνίσουμε. Και πας να νευριάσεις και πας να πεις: εδώ ήρθα να κάνουμε διακοπές. Πουθενά δεν μπορεί να ησυχάσεις αυτόν τον κόσμο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Και στις διακοπές, να μην κάνεις διακοπές. Στη θυσία, στην αγάπη. Δεν θα είναι και κάθε μέρα αυτά. Να ομορφύνει η ψυχή μας. Γιατί αλλιώς θα ισχύσει αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι μερικοί κουράζονται μερικές φορές από την ξεκούραση.
υπάρχει μια ξεκούραση που κουράζει. Και υπάρχει μια κούραση που ξεκουράζει. Το κατάλαβες, ε? Εννοείται. Όταν ξεκουραστείς αμαρτωλά, δηλαδή εγωιστικά, με φιλαυτία, με εγωπάθεια, δηλαδή τώρα επειδή είναι καλοκαίρι σας θέλω όλους δούλους μου, όλοι γύρω μου θα περιστρέφεστε πέρι το εγώ μου, θα κάνετε όλα τα δικά μου, εγώ θέλω να καλοπεράσω, να αράξω, να... όχι. Έτσι δεν θα ξεκουραστείς, θα κουραστεί η ψυχή σου. Η ψυχή μας δεν ξέρει καλοκαίρι, η ψυχή μας ψάχνει ακόμα να βρει την άνοιξη. Το καλοκαίρι θα έρθει μετά. Η τελειότητα, η παύση, η κατάπαυση του κόπου, του αγώνα, της θυσίας, της προσφοράς θα έρθει στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτή τη ζωή δεν έχει σταματημό ποτέ η αγάπη, ο κόπος. Αυτά τα ωραία μην τα αφήσετε. Ξεκουραστείτε σωματικά. Ψυχικά όμως να κάνουμε αγώνα. Ακόμα και το καλοκαίρι. Και όσοι βλέπουν, ας πούμε, ταινίες με τα παιδιά τους, να βλέπετε μαζί με τα παιδιά. Θέλετε να δείτε ένα έργο στην τηλεόραση. Το λέω γενναιότερος, γιατί μερικοί νέοι βλέπουν. Να δεις μαζί με το παιδί σου. Να κάτσετε μαζί να δείτε, να ξεκουραστείτε. Να βλέπεις και εσύ τι βλέπει το παιδί σου. Να συναντηθείτε λίγο, να μιλήσετε. Να κοιταχτείτε. Ναι. Να μιλήσετε. Και να σου πάσετε. Είναι ωραία να είσαι στο σπίτι και να μην μιλάς και να κάνεις δουλειές. Η μάνα, ας πούμε, να καθαρίζει τα φασολάκια, το παιδί να παίζει ένα παιχνίδι, ας πούμε, στον υπολογιστή πιο δίπλα, ή να διαβάζει ένα βιβλίο, ή να φτιάχνει το ποδήλατό του, ή να κοιτάει, ας πούμε, κάτι στο μπαλκόνι να διορθώνει, και να νιώθουμε την αγάπη. Και ας μην μιλάμε. Άμα είναι να λέμε και πράγματα που θα τσακωθούμε, ας μην μιλάμε. Άρα να πούμε και δύο λογάκια. Τα οποία ξεχάσαμε να τα πούμε όλο το χειμώνα, γιατί δεν βλεπόμαστε να τα πούμε. Πάντως μην έχουμε γκρίνιες το καλοκαίρι. Μην έχουμε καταπιέσεις. Μην διαλυθούμε. Μην παραδοθούμε σε τίποτα το αμαρτωλό. Να παραδοθούμε στο Θεό και σε κάθε τι όμορφο. Και αν θέλετε και δεν έχετε ακόμα αποφασίσει πού να πάτε διακοπές, να τσακώνεστε ποιος θα κάνει το χατήρι του άλλου. Πού θες να πάμε, καλή μου? Στο χωριό σου, στο χωριό σου να πάμε. Και να λέει η γυναίκα, όχι στο χωριό μου, πήγαμε πέρυσι. Φέτος στο δικό σου το χωριό, καλή μου άντρα. Δηλαδή, ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλον. Όχι με εγωισμούς και υπολογισμούς και όχι με αριθμομηχανές και έτσι προσθέσεις και αφαιρέσεις. Εκεί κάτσαμε 5 μέρες, τους δικούς όμως κάτσαμε 6 και αυτό σημαίνει ότι εμένα με έχετε στο περιθώριο και δεν με αγαπούν οι δικοί σου και με κοιτάνε παράξενα. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι να ζήσουμε. Καλοκαίρι να ζήσουμε όμορφο. Και αν τα παιδιά θέλουν να πάνε κάπου μόνο τους διακοπές, μην αρχίσετε τους ακομούς και τους καυγάδες. Αν είναι μικρά. Και εσύ που ακούς τώρα και είσαι νεότερος, δεν μπορεί να πας διακοπές μόνος σου. Εκτός και αν ξέρουν οι γονείς που πας. Και άλλωστε αν ξέρουν, το βλέπεις και μόνος σου, πως και μόνοι σου, πως όταν ξέρουν σε εμπιστεύονται και αφήνουν και πας όπου θέλεις. Όταν όμως δεν ξέρουν, γι' αυτό ξέρεις τι να κάνεις. Όταν θέλεις να πας με κάποιους φίλους σου κάπου, αυτούς τους φίλους σου, να τους πηγαίνεις στους γονείς σου, να τους γνωρίζουν. Όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο, να βρίσκεις αφορμές να έρχονται και σπίτι. Και εσύ ο πατέρας και η μάνα, τα παιδιά σας. Να τα γνωρίζετε και αυτά και τους φίλους τους. Να κάνετε ένα γλυκό και να πείτε αυτό τον αγώνα που θέλετε να τον δείτε θα τον δείτε σπίτι μας αυτή τη φορά. Και έρχονται τα παιδιά και βλέπεις. Όχι πονηρά, ούτε με τρόπο έτσι να ψαρέψεις και να μάθεις τα μυστικά με ιδιοτέλεια και τι χαρακτήρες είναι. Όχι, να γνωρίσω παιδί μου τους φίλους σου. Να ξέρω σε ποια σπίτια πηγαίνεις, ποιους γνωρίζεις, σε ποιο το σπίτι θες να πας να κάνεις διακοπές λίγο στο εξοχικό, να κάτσεις 2-3 μέρες σε ένα ξένο σπίτι. Ποιες είναι αυτές οι οικογένειες, τις γνωρίζουμε? Δεν μπορούμε το καλοκαίρι να εμπιστευτούμε το παιδί μας όπου θέλει να πάει, αλλά και εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη, αν υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, κυρίως αυτό η εμπιστοσύνη, να νιώθει το παιδί ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου τιμούν, εκτιμούν, σέβονται την παρέα μου. Δεν με θεωρούν συνέχεια μωρό, ανίκανο, ανεύθυνο, επιπόλαιο, ανώριμο. Όχι, δεν κάνει. Δεν είναι το παιδί μόνιμα. Ανώριμο, κάποια στιγμή οριμάζει. Και για να οριμάσει, βοήθησε το κι εσύ, τώρα το καλοκαίρι. Να γνωριστείτε, να μιλήσετε περισσότερο, να ανοιχτείτε περισσότερο, να πάτε με κατανόηση και να δείτε τα κοινά σημεία που έχετε και όχι τις προστριβές και τις διαφορές και τσακώνεστε. Δεν βγαίνει πουθενά. Να ζήσουμε ωραίο καλοκαίρι. Και να κάνουμε και προσευχή. Για όλα αυτά που είπα, χρειάζεται διάκριση, έτσι. Για όλα αυτά που είπαμε σήμερα, διάκριση. Πότε θα κάνεις το κάθε τι, πόσο θα το κάνεις, πώς θα το κάνεις και ο καθένας σας κοιτάξει τον εαυτό του να τον βοηθήσει σε αυτά που είπαμε και όχι να αρχίσει να κάνει το δάσκαλο στους άλλους. Γίνε εσύ καλοκαιρινός. Γίνε εσύ ένας τύπος
ένα πρόσωπο, μια ψυχή καλοκαιρινή, δροσερή, αναγεννημένη, και όποιος σε πλησιάζει θα νιώθει αυτή την άβρα της δροσιάς και θα σου λέει ποιο είναι το μυστικό σου και εσύ θα λες έρχου και είδε. Έλα να δεις. Έλα να δεις πως έγινε έτσι καλοκαιρινός και ευτυχισμένος. Πήγα στην εκκλησία, αγάπησα τον Κύριο, κάνω προσευχή, ξέρεις τα μυστικά μου. Αυτά είναι η δροσιά μου. Αυτό είναι το ωραιότερο κλιματιστικό της ψυχής μου. Αυτή η αίσθηση ότι ο Κύριος με αγαπά, ο Κύριος με αγγίζει την καρδιά μου, ο Κύριος έρχεται και τον μεταλαμβάνω και το καλοκαίρι τόσες φορές με τόσους Αγίους και μεγάλες γιορτές. Απολαμβάνω το καλοκαίρι. Και όταν γυρίσω από τις διακοπές μου, θα τελειώσει το καλοκαίρι, εγώ θα συνεχίζω. Θα συνεχίζω να αγαπώ τον Χριστό, θα συνεχίζω να έχω πάλι δροσιά στην καρδιά μου και θα μπω με μια χαρά, με μια ζωντάνια, με μια ευγνωμοσύνη στον Χριστό και θα του πω: Κύριε, σε ευχαριστώ. Και γι' αυτό το καλοκαίρι. Ήταν όντως καλοκαίρι. Γιατί ήμουν μαζί σου, που είσαι η όμορφη άνοιξη, που είσαι το παν στη ζωή μου. Και όσοι θυμηθείτε, να προσευχηθείτε, και για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι και ακούνε τώρα αυτή την εκπομπή, αλλά δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί έχουν πάλι δουλειές, γιατί έχουν προβλήματα, γιατί έχουν στεναχώριες, γιατί καταπιέζονται από διάφορα πράγματα και δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Πάντως νομίζω σήμερα λίγο πήραμε μια γεύση καλοκαιριού, και όσοι είναι διακοπές εύχομαι να χαίρονται, και όσοι δεν πάνε διακοπές εύχομαι να νιώσουν κάτι από τη δροσιά του Θεού, που θα έρθει αυτός κοντά τους και θα τους κάνει να νιώσουν σαν να είναι στον παράδεισο. Κι ας είναι μες στον καύσωνα, κι ας είναι μες στην πόλη, κι ας είναι μες στην ταλαιπωρία αυτού του κόσμου, όπου έρθει ο Χριστός, έρχεται μαζί του και το καλοκαίρι. Καλή δύναμη και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.